ή τραπεζών θα πρέπει να γίνονται όλες οι δαπάνες για το 2016, προκειμένου έτσι να χτιστεί το αφορολόγητο. Κάτι τέτοιο είναι αδύνατον, λένε οι πολίτες, αφού χιλιάδες είναι αυτοί που δεν έχουν κάρτες. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στα καταστήματα, που δεν έχουν μηχανήματα αποδοχής καρτών. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Χαραλαμπάκου. Δυστυχώς σας θα απογοητεύσω. Δεν έχω μηχάνημα για κάρτα. Θα πρέπει να βάλετε όμως σε λίγες μέρες. Όταν μας ενημερώσουμε θα βάλουμε. Λέει μια παροιμία, παλιό γάιδαρος καινούργια τα περσιά δεν κάνει. Σε 21 ημέρες γίνεται υποχρεωτική η πληρωμή με πλαστικό χρήμα οποιασδήποτε δαπάνης μπαίνει στη φορολογική δήλωση αν θέλουν οι πολίτες να διατηρήσουν το αφορολόγητο και να μην πληρώσουν πρόστιμο. Εξαιρούνται μόνο τα άτομα άνω των 75 ετών και οι απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Βρεθήκαμε λοιπόν στην περιοχή του Κουβαρά, μόλις 25 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Εδώ, σε κανένα μαγαζί δεν υπάρχει μηχάνημα αποδοχής καρτών και η είδηση αυτή προκαλεί γέλιαμα και εκνευρισμό. Δεν έχω πάρει μηχανή. Θα πάρετε από πρώτη. Δεν θα πάρουμε, είμαι έτοιμος για να το κλείσω, για να μην πληρώσω εγώ τίποτα. Η ανάπτυξή τους ποια είναι, να πληρώνω εγώ για να αναπτύσσονται αυτοί. Δεν μπορώ να το αντέξω αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να έχω στην τσέπη μου λεφτά και να πληρώνω, να πετάω λουλούδια, να πετάω... να κάνω τη ζωή μου. Με τις αποδείξεις λένε τα πράγματα ήταν πιο απλά. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται πως έτσι θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή. Με τους άνεργους όμως τι γίνεται. Εγώ δεν ξέρω πού θα βρω κάρτα. Πρέπει να πάω τον πατέρα μου να πάω πιο βαθύ. Εκεί που θα πάω εγώ να ψωνίσω και δεν έχει μηχανάκι, θα ψωνίσω και εγώ ψωνίσω. Ναι, αλλά μετά δεν θα έχετε το αφορολόγητο. Τώρα το έχω. Ούτε τις αποδείξεις δεν παίρνω. Έχω μια σακούλα εδώ γεμάτη τις αποδείξεις. Πάθανε ότι δεν τις χρειαζόμαστε. Μάλλον, ναι, και σου λέει τώρα τι να τις κάνουμε. Και κάπως έτσι η ιστορία με τις αποδείξεις τελειώνει. Τη θέση τους πλέον παίρνουν οι κάρτες. Όσο για το ζεστό χρήμα, και αυτό μάλλον θα πρέπει να το ξεχάσουμε εάν θέλουμε να χτίσουμε το αφορολόγητο. Δεν έχω. Ούτε θα βγάλω. Δεν μ' αρέσει. 4-5 φορές το έχουμε χρησιμοποιήσει από τότε που το έχουμε βάλει εδώ και ένα μήνα σχεδόν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είπε σήμερα πως για το 2015 δεν θα υπάρξει αναδρομικός φόρος. Η έκπτωση του φόρου των 2.100 ευρώ θα γίνει αυτόματα από τις εφορίες. Για το 2016 όμως όλες οι δαπάνες θα πρέπει να γίνονται μέσω καρτών ή τραπεζών. Όλες οι δαπάνες που πληρώνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή κάρτας θα λαμβάνονται υπόψη.